They rigged the 2020 election, and now they're trying to do the same thing all over again by rigging the most important election in the history of our country, the 2024 election. Δηλώνοντας αθώος στις κατηγορίες περί απόπειρας ανατροπής του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020 στην πολιτεία της Τζόρτζια, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου, χρησιμοποιώντας το σχετικό δικαίωμα που δίνουν οι τοπικές δικαστικές αρχές. Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος πέρασε στην αντεπίθεση, κατηγορώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους για κυνήγι μαγισσών. The people understand that this is a political persecution. It's a travesty of justice, but we are not going to let them stop us. We're not going to let them at all. These are people that hate our country. Η ημερομηνία της δίκης δεν έχει ακόμη οριστεί, όμως αναμένεται να καλυφθεί τηλεοπτικά σε ζωντανή μετάδοση. Την ίδια ώρα, ομοσπονδιακό δικαστήριο καταδίκασε τον Τζόσεφ Μπίγκς, τον ηγέτη της ακροδεξιάς οργάνωσης Proud Boys, σε κάθριξη 17 ετών. Οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτόλιο. Biggs, an army veteran, was convicted of seditious conspiracy for plotting the riot with other leaders of the far-right group. So we just stormed the Capitol. Και όλα αυτά ενώ ανησυχία προκαλεί στο Κογκρέσο η κατάσταση της υγείας του επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία. Ο 81 ετών Μιτς Μακόνελ πάγωσε για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα ενώ του έθεταν ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι, κάτι που συμβαίνει για δεύτερη φορά μέσα σε μερικές εβδομάδες. Did you hear the question, Senator? Running for re-election in 2026? All right, I'm sorry, you all. We're going to need a minute. Πάντως ο γιατρός του Μακόνελ ανακοίνωσε πως ο βετεράνος πολιτικός μπορεί να συνεχίσει κανονικά τα καθήκοντά του.